Να φτιάξουμε ένα εργαλείο για το γωνιακό μας τροχό, προσθέτοντας σε αυτή τη βίδα ένα καρβίδιο και να δούμε πώς θα δουλέψει. Το βιδώνω σε μία μούφα για να μου είναι σταθερό στον τροχό μου. Και πάμε να το σφίξουμε στη μέγενη να το κόψουμε. Να δούμε πώς μπορούμε να το προσθέσουμε. Το καρβίδιό μας πρέπει να είναι έτσι. Το φέρνουμε με αυτή τη μορφή και τώρα θα προσπαθήσουμε να του κάνουμε μία βιδούλα εκεί πέρα με ένα τρύπημα, να δούμε αν μπορέσουμε να φορέσουμε το καρβίδιο. Ωραία. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καλό να βάλουμε το καρβίδιο, να δούμε πού θα φτάνει, γιατί πρέπει να τη... Ωραία. Το βιδώνουμε λοιπόν στη μούφα, είδαμε που φτάνει το καρβίδιό μας σε σχέση με το με την τρύπα. Το βιδώνουμε εδώ. Βιδώνουμε στο γωνιακό μας τροχό. Και τώρα βάζουμε να το μορφοποιήσουμε όπως νομίζουμε καλύτερα. Το βλέπετε. Ωραία, έχει έρθει. Και κάνουμε την πρώτη μας δοκιμή. Θέλουμε λίγο ακόμα. Για να μπει σωστά,
θα πρέπει να το φάμε λίγο ακόμα μέσα στο σημείο που μπαίνει το καρπίδιο, και αυτό μάλλον δεν θα γίνει έτσι, θα γίνει με το χέρι, γιατί έτσι δεν βολεύει καθόλου. Αλλά θέλουμε να το φάμε εξωτερικά λίγο ακόμα. Ήρθε η ώρα να γίνει δοκιμή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Βλέπετε το καρβιδιάκι. Φτάσαμε σε ένα σημείο αρκετά καλό νομίζω. Και πάμε να το κάνουμε στο ξυλαράκι μας. Κάτι μου φαίνεται ότι κάναμε αρκετά καλό νομίζω, και με ανταλλακτικά καρβιδιάκια το πας όπου θέλεις. Αυτά για σήμερα. Για οποιαδήποτε απορία σας, ευχαρίστως θα σας απαντήσω στο κανάλι.